Το απόλυτο παιχνίδι μόδας ξεκινά. Πέντε γυναίκες από όλη την Ελλάδα με διαφορετικές ηλικίες και στυλ ρίχνονται στη μάχη για την ανάδειξη της Shopping Star. Οι υποψήφιες ζουν μια περιπέτεια αγορών σε περιοχή έκπληξη. Θα βρω κάτι που να μου αρέσει, γιατί είμαι και περίεργη εγώ στα ρούχα. Νομίζω ωραία θα περάσουμε. Θα πρέπει να ψωνίσουν ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, να κάνουν μαλλιά και μακιγιάζ σύμφωνα με το θέμα που αλλάζει κάθε εβδομάδα. Μύκονος! Στην προσπάθειά τους έχουν αντιπάλους το χρόνο που είναι περιορισμένος και το μπάτζετ που είναι συγκεκριμένο. Πώς το βλέπετε τώρα, δεν είναι βασίλισσα της σταφίδας? Κατά τη διάρκεια των αγορών τους φυσικά δεν λείπουν τα απρόπτα. Και άμα δούμε και κανέναν που δεν συμπαθούμε. Στη συνέχεια, οι διαγωνιζόμενες ανεβαίνουν στην πασαρέλα και βαθμολογούνται από τις συμπαίκτριές τους. Δεν θεωρώ ότι είσαι εντυπωσιακή, το θεωρώ όλο το σύνολο πολύ βασικό. Δεν λάμπει και καθόλου για Μύκονο, είναι σαν να πηγαίνει για καφέ εδώ στο κέντρο. Για τα δικά μου δεδομένα και κριτήρια πρέπει να είσαι λίγο πιο κομψή. Το outfit ήταν για μια άλλη παραλία, όχι για τη συγκεκριμένη. Και γενικότερα όπως σε βλέπω έτσι δεν θα καταλάβει να πας στη Μύκονο και ειδικά στην Ψαρού. Έχουμε κάποιους κανόνες, τους κάνουμε όπως είναι. Δηλαδή θέλεις να μου δεν πεις... Δεν θέλω να το συζητήσω άλλο, το... απλά άδικα. Είσαι αγενής και από τη στιγμή που κάνεις μία κριτική και ξεκινάς με την παράθεση, καλό είναι να ακούς και τον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου. Προσπαθείς να δικαιολογηθείς ενώ δεν υπάρχει τρόπος. Εκεί ήταν που ξεκίνησα εγώ να νιώθω άσχημα με τον εαυτό μου και ότι έκανα λάθος επιλογές. Η Shopping Star της εβδομάδας αναδεικνύεται κάθε Παρασκευή μετά και τη βαθμολογία της Fashion Expert Ηλιάνας Παπαγεωργίου. Η υποψήφια που θα έχει συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη τελική βαθμολογία θα είναι η νικήτρια του Shopping Star και θα έχει κερδίσει 1000 ευρώ. Η νικήτρια του Shopping Star για την τελευταία εβδομάδα της 8η σεζόν είναι η... Χθες Δευτέρα, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανακοίνωσε το θέμα αυτής της εβδομάδας του Shopping Star. Εντυπωσιακή, σε beach party στην Ψαρού. Πρώτη στον αγώνα του shopping βγήκε η 19χρονη Τόνια. Και όπως τα παίρνω τις στροφές, όπα, είναι και τρελέγκας, αλλά είμαι και εγώ τρελέγκο. Έκανε τις αγορές της στην Κηφισιά, η τύχη ήταν με το μέρος της στο παιχνίδι του φακέλου αφού ρίσκαρε και κέρδισε 30 ευρώ για τις αγορές της, πρόλαβε τα ψώνια της αλλά όχι το κομμωτήριο και περπάτησε με μπρίο στην πασαρέλα, κρίθηκε... Δεν μου άρεσαν τα σκουλαρίκια και η τσάντα, πιστεύω ότι θα μπορούσε να τα πάει και πολύ καλύτερα. Και βαθμολογήθηκε με 6 στα 10. Σήμερα παίρνει τη σκυτάλη Μαρία. Πάμε να τη γνωρίσουμε καλύτερα. Γεια σας παιδιά, καλωσορίσατε στο σπίτι της κόρης μου. Πάμε να σας δείξω τα ρούχα μου. Γεια σου Μαρία μας, πάμε. Η Μαρία μας είναι γέννημα θρέμα Κορίνθια. Είναι με τον άντρα της 27 ολόκληρα χρόνια και έχουν τρεις κόρες. Ο ελεύθερος χρόνος της είναι ελάχιστος αφού όλη τη μέρα δουλεύει στα κτήματα ή την ταβέρνα. Και όποτε βρει ευκαιρία χορεύει μέχρι πρωία αφού λατρεύει τα κλαρίνα. Έρχομαι από το κρυονέρι Κορίνθιας. Ευχαριστώ Κωνσταντίνα που με φιλοξενείς. Πάμε να σας δείξω τα ρούχα μου. Να είναι καλά η κόρη Κωνσταντίνα που φιλοξενεί τη μάνα. Θα σας δείξω το πρώτο κομμάτι μου. Τι είναι αυτό? Που είναι και το πιο αγαπημένο μου. Το έχει κάνει δώρο η θεία μου η Ντίνα. Η θεία από το Σικάγο. Η Ντίνα. Που είναι πάρα πολύ κλασάτη γενικά στα ρούχα. Ναι. Παρόλο που δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ, το ντύσιμο το έχει πάρα πολύ καλά. Ναι. Έχει πάρα πολύ ωραίο γούστο. Αυτό εδώ είναι πουκαμισάκι, είναι ζακετάκι, είναι ωραίο για τη γιαγιά μου, τη Ρεβέκα. Γεια σου, γιαγιά Ρεβέκα. Ρεβέκα. Για σένα. Γεια σου, θεία Ντίνα. Σε έχω κάνει εικόνα λουσού και σουσού να πηγαίνει το πρωί στη δουλειά, τσικ 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 και το βράδυ να του δίνει και να καταλαβαίνει. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το σακάκι. Έχει φανταστικό ύφασμα, πολύ ωραίο σχέδιο, είναι και τρυπητό, πολύ ιδιαίτερο, πολύ ξεχωριστό. Θα το φορέσει με κάτι απλό από μέσα. Με ένα μαύρο φόρεμα, με μια ωραία pencil πούστα και ένα μπλουζάκι, μια παντελόνα. Και αυτό το κομμάτι μου θα κάνει την εντύπωση. Πολύ ωραίο.